Πάμε να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Πλεύρη. Γνωρίζετε το ζήτημα πάρα πολύ καλά. Σας άκουσα και το πρωί στο ραδιόφωνο, σας άκουσα και στη Βουλή. Πώς γίνεται να είναι σκευωρία μια υπόθεση που είναι ακόμη σε εξέλιξη? Έχουμε μία ποινική δίωξη, έχουμε δύο υπουργούς που διερευνώνται ακόμα. Πώς είναι δυνατόν να μιλάτε για σκευωρία και μάλιστα για σκευωρία δικαστών? Καταρχήν δεν μιλάμε εμείς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο καταθέσεις δικαστικών λειτουργών. Της κυρίας Ράικου, η οποία υπήρξε εισαγγελέας διαφθοράς και καταγγέλει ευθέως η ίδια ότι έγινε παρέμβαση στο έργο της και τη ζήτησε ο κ. Παπαγγελόπουλος χωρίς να υπάρχουν στοιχεία να στείλει το φάκελο στη Βουλή. Και του κ. Αγγελή, που εκεί πέρα υπάρχει επιστολή παραίτησής του, που καταγγέλει μια σειρά από πράγματα. Να μην τα λέμε τώρα, να κουράζουμε τους τηλεθεατές μας, αλλά καταγγέλει παρεμβάσεις του κ. Παπαγγελόπουλος στο έργο των εισαγγελών διαφθοράς. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Παπαγγελόπουλο και εγώ πάντοτε ακούω τα πρόσωπα ως νομικός με την ιδιότητα ότι έρχεται και εκθέτει την άποψή του στην πραγματικότητα. Επιβεβαίωσε ο ίδιος το λόγο που πρέπει να γίνει προανακριτική επιτροπή, διότι προσπάθησε να ανασκευάσει αυτά τα έχουν πει και αυτά που είπαν οι εισαγγελείς και να τους κρίνει ότι είναι αναξιόπιστοι. Αυτό ακριβώς είναι η δουλειά της προανακριτικής επιτροπής. Δεν είναι δυνατόν να έχουν έρθει καταθέσεις από δύο εισαγγελικούς λειτουργούς και να λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν θα το διερευνήσουμε. Και η κυρία Γιάμα λέμε, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Στις 21 Δευτέρου του 2018 ο ίδιος είχε πει, όταν τον είχε μηνύσει τότε ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Βενιζέλος και δεν θυμάμαι και ο κύριος Λοβέρδος, ότι εάν έρθουν φάκελοι δικογραφία στη Βουλή θα ζητήσει σας προανακριτική. Τώρα έχουμε και καταθέσεις δύο εισαγγελέων. Πρέπει να γίνει αυτή η προανακριτική. Είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν άκουσα κανένα επιχείρημα στο αντίθετο. Εάν είναι αναξιόπιστοι οι εισαγγελείς, δεν ήταν σήμερα η ολομέλεια της Βουλής ο χώρος που θα συζητούνταν αυτό. Είναι ο χώρος προανακριτικής. Αυτό τώρα το οποίο λέτε, ναι, με την Νοβάρτης ως Νοβάρτης και υπόθεση ως υπόθεση, είναι κάτι τελείως άσχετο από καταγγελίες συγκεκριμένες που έχουν έρθει από εισαγγελικούς λειτουργούς. Και κλείνω με αυτό. Θέλω να σας πω, όταν η κυρία Ράικου έρχεται και λέει ότι με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχεις αρκετά στοιχεία, στείλε στο φάκελο στη Βουλή. Δεν είμαι αυτή τη σχολή, λέει η Ράικου. Εγώ χωρίς στοιχεία δεν στέλνω. Θα δει τι θα πει. Δεν είμαι υποχρεωμένη μέσα στο άρθρο 86 αμελητή, εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μα προφανώς τι λέει. Τι λέει. Άρα δεν τη στείλει παραπάνω. Όχι. Ο κύριο Παγγελό, την κυρία Ράικου. Έχει όνομα, πρέπει να το στείλει στη Βουλή. Η κυρία Ράικου θεωρεί ότι δεν είχε τίποτα. Προφανέστατα. Δεν υπήρχε όνομα. Μα βάση σα λέω τι κατάλαβε. Ονόματα υπήρχαν πάντα. Όχι, ονόματα από πού υπήρχαν. Εδώ και σήμερα ακόμα ακριβώ αυτό. Πού υπήρχαν όνομα τη κυρία Ράικου? Το Μάρτιο του. Όχι. Το Μάρτιο του, μη είμαστε, το Μάρτιο του 2017, από πού υπήρχαν ονόματα? Δεν υπήρχε απολύτως κανένα όνομα. Κώστα, κάτι δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Αυτό λέει η κυρία Ράικου. Εγώ σας λέω, δεν έχω κύριε το φάκελο για τη. Το θέμα είναι πάντως, και θα μου κάνετε μια, το θέμα είναι, το αν λέει αλήθεια ή ψέματα η Ράικου, επειδή εγώ δεν είμαι σε αυτό το τηλέφωνο για να μπορέσω να το πιστοποιήσω όπως καταλαβαίνετε, είναι ακριβώς ένα θέμα που πρέπει να ελεγχθεί. Πώς θα ελεγχθεί αυτό το θέμα? Δεν θα ελεγχθεί από μια προανακριτική? Πείτε μου από πού θα ελεγχθεί? Όταν κρίνουμε ότι για την Νοβάρτης με τρεις καταθέσεις προστατευομένων μαρτύρων, αυτές οι τρεις από μόνες τους ήταν ικανές να στήσουν 10 κάλπες και να ερευνηθούν 10 πολιτικοί. Δύο καταθέσεις κορυφαίων εισαγγελικών λειτουργών, επιλογής του ΣΥΡΙΖΑ στις συγκεκριμένες θέσεις. Επικυβερνήσεως ενός ΣΥΡΙΖΑ, όχι ότι τους επέλεξαν οι ίδιοι, γιατί από τα δικαστικά συμβούλια βγαίνουν. Δεν είναι αρκετές για να ξεκινήσουμε την έρευνα. Κύριε Πλευρή, αλλά έχετε πει 3-4 φορές ότι η κυρία Ράικου και ο κύριος Αγγελής ανάφεραν τον όνομα του κυρίου Βαγγελόπουλου. Πουθενά δεν γίνεται αναφορά. Η κυρία Ράικου το ανάφερε ευθέως. Μου επιτρέπετε? Νομίζω όχι, δεν αναφέρει. Όχι, καμία αναφορά σε Ρασπούτιν στην πρώτη κατάθεση. Όχι, λέει ο κύριος Παπαγγελόπουλος στην πρώτη κατάθεση, κυρία Ράικου. Να σημειώσω. Ο κύριος Αγγελής ερωτάται και λέει ότι το ποιο είναι, μου το έχει αναφέρει το όνομα κυρία Ξένη Δημητρίου. Ακριβώς. Αλλά δεν θέλω να το πω, άρα δεν το λέει, διότι με την κυρία Ξένη Δημητρίου τώρα με τσακωμένη και μπορεί να με έχει παραπλανήσει. Άρα ο κύριος Αγγελής. Δεν λέει έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων δεν λέει ρεαλιστικά που έχει κυβερνητική θέση. Αυτό δεν λέει όνομα Παπαγγελόπουλο. Αυτό δεν λέει για ποιον είναι. Περιγράφει τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Αυτό είναι δική σας εκτίμηση. Και η κυρία Ράικου το λέει ευθέως. Συγγνώμη, αυτό είναι μια δική σας εκτίμηση. Στην πρώτη κατάθεση η κυρία Ράικου δεν λέει τίποτα τέτοιο, δεν κάνει καμία αναφορά σε Ρασπούτιν. Όχι, η κυρία Ράικου
Έχει αυτισμή. Αυτό που είπε και ο κύριος Παπαγγελόπουλος είναι στην παρέτησή της δεν κάνει αναφορά για Ρασπούτιν. Ένα χρόνο μετά κάνει διαρροή για Ρασπούτιν. Αλλά στις 23 Ιανουαρίου του 2019 που δίνει κατάθεση στις 12 η ώρα περιγράφει τον διάλογο που σας είπα. Η πρώτη της κατάθεσης στις 12 αναφέρει τον κύριο Παπαγγελόπουλο και μετά από μια μισή ώρα στις 2 και 20 μετά από 2,5 ώρες αναφέρεται σε άλλες υποθέσεις. Αλλά το περιστατικό με την κυρία Παπαδάκου που καταγγέλει, δεν ξέρω τι ισχύει, εγώ σας είμαι νομικός. Το περιστατικό με την κυρία Παπαδάκου και με τον κύριο Παπαγγελόπουλο τον διάλογο τον λέει στην πρώτη της κατάθεση 12 η ώρα 23/9/2019. Αυτό από μόνο του, εγώ θεωρώ ότι είναι ικανό να συστήσει προανακριτική. Έχουμε μια εισαγγελέα διαφθορά που λέει αυτό. Αντιστοίχως έρχεται η κατάθεση του κυρίου Αγγελή που περιγράφει τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Τον περιγράφει. Πράγματι, ισχύει αυτό που λέτε. Δεν αμφισβητώ. Αλλά τον περιγράφει σε όλη του τη δράση τον κύριο Παπαγγελόπουλο για ένα κυβερνητικό πρόσωπο που είναι Ρασπούτιν, που τον έχει πει η κυρία Ράικου. Γιατί αυτά λέει και στην επιστολή παρέτησή του. Ότι η κυρία Ράικου αναφέρεται σε έναν Ρασπούτιν που προφανώς κινεί τα νήματα. Άρα αυτά τα δύο σημεία. Συν ένα ολόκληρο πλαίσιο που έχει να κάνει με πράξη και παραλήψεις, που αυτά αν θέλετε μπορεί να είναι και αξιολογήσεις, αλλά έχουμε μία ευθεία αναφορά και μία περιγραφική αναφορά δύο εισαγγελικών λειτουργών. Και ο κύριος Αγγελής, σήμερα ακούσαμε ότι είναι γραφικός από τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αλλά κατέθεσα έγγραφο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας 29/3/2016 που τον χαρακτηρίζει αδάμαστο, ηθικό και έντιμο εισαγγελέα. Και να σας πω κάτι, επιμένω και κλείνω με αυτό, έχω κάνει κατάρρευση χρόνου, το καταλαβαίνω. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βρεθεί σε προανακριτικές επιτροπές και πρότεινε την απαλλαγή ατόμων. Και αναφέρομαι στον κύριο Ρουσόπουλο στο Βατοπέδιο, όταν το κόμμα μου που ήμουν τότε το Λαός πίστευε στην παραπομπή του κύριου Ρουσόπουλου. Και είχα πάει και είχα πει ότι εγώ δεν βρήκα στοιχεία. Τη νομική μου ιδιότητα δεν θα τη διακυβεύσω σε καμία πολιτική σκοπιμότητα. Με αυτά τα στοιχεία λοιπόν τι λέω, κυρία Γιάμαλη. Το να γίνει προανακριτική πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα το τι θα βγει από την προανακριτική είναι μια άλλη κουβέντα. Για την τάση Λαός εντός της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουμε αργότερα. Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω και με δεν αυτό να προχωρήσουμε στον κύριο Μαμουλάκη. Ήταν μια τόσο σοβαρή διαδικασία σήμερα. Ήταν μια σοβαρή συζήτηση με ονομαστική ψηφοφορία. Είναι δυνατόν? Πού πήγε η κυβέρνηση σε μια τόσο σοβαρή διαδικασία? Με άδεια έδρανα, δημοκρατία και κοινοβουλευτισμός δεν προστατεύονται, λένε οι αντίπαλοι σας. Το άκουσα και. Η ερώτηση είναι σε μένα. Σε εσάς και μετά θα πάω. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, που βέβαια δεν είπε τίποτα για τους αγγελικούς λειτουργούς. Μίλησε μόνο για αυτό το θέμα κατά βάση και για τη στήριξη του Παπαγγελόπουλου. Αυτό το οποίο επέλεξε η Νέα Δημοκρατία είναι: έχουμε μια διαδικασία που την πρωτοβουλία την έχει η Βουλή. Και αντί να έχουμε έναν Υπουργό Δικαιοσύνης να μπαίνει, όπως είχε κάνει ο κ. Παπαγγελόπουλος, και να κατευθύνει την πλειοψηφία τότε του ΣΥΡΙΖΑ στο να αλλάξουν την ομολογία του ειδικού δικαστηρίου και να πούνε ότι η δωροδοκία δεν πρέπει να πάει με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά με την απλή δικαιοσύνη, η επιλογή της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι ότι ακολουθούμε την πρωτοβουλία να την έχει η Βουλή και οι υπουργοί οι οποίοι ήταν εκλεγμένοι κάθονταν στα βουλευτικά του έδρανα, δεν ήταν απόντες, αλλά δεν υπήρχε η φιλοσοφία ότι η κυβέρνηση φέρνει αυτή την πρωτοβουλία. Την έφερνε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κατά την άποψή μου ορθώς, αυτό είναι το πνεύμα του 86, όπως και στη συνταγματική αναθεώρηση είναι οι δύο μοναδικές διαδικασίες, το 86 και η συνταγματική αναθεώρηση, που η πρωτοβουλία είναι της Βουλής και όχι της κυβέρνησης. Και ορθώς η κυβέρνηση δεν έπρεπε να καπελώσει αυτή τη διαδικασία. Όλοι όσοι βγήκαμε εκεί πέρα υποστηρίξαμε, θα δούμε και στην ψηφοφορία που είναι και επιλέξαμε μια αμιγώς θεσμική διαδικασία.